Στην άλλη άκρη της γραμμής μας έχουμε τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Σπίρτζη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας. Υπουργός υποδομών ο κύριο Σπίρτζη στην περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και θέλουμε να μας πείτε κύριε Σπίρτζη, πριν πάμε στα υπόλοιπα πολιτικά κομματικά, ποια είναι η δική σας εικόνα για αυτή την ιστορία με το στέγαστο Καλατράβα και αν επί δική σας υπουργίας είχε γίνει κάτι, υπήρχαν κάποιες οχλήσεις ή κάποιες υποψίες ότι εδώ το πράγμα είναι δύσκολο. Όχι, δεν ήταν στην αρμοδιότητά μας. Α, δεν ήταν σε εσάς. Όχι, αν είχατε ακούσει κάτι, ήταν στον κύριο Κοντονή. Όχι, θα σας πω. Όχι, τον κύριο Κοντονή, όχι. Α, ούτε και σου. Σε ποιον ήταν? Στη συνέχεια όμως ο κύριος Βασιλιάδης. Ναι. Και επ' αφορμή έναν αγώνα που είχαμε πολύ μεγάλες ταλαντώσεις. Α, αυτή η εικόνα που βλέπουμε. Να τρέμουνε τα... Ακριβώς. Ναι. Είχε απευθυνθεί στο Υπουργείο Υποδομών. Ναι. Και αν θυμάμαι καλά, είχε γίνει έλεγχος και επιτροπή για την στατικότητα του κτηρίου όμως, των κερκίδων του Ολυμπιακού Σταδίου. Ναι, για τις κερκίδες. Άρα για το στέγαστρο δεν είχε γίνει κάτι επί δικής σας κυβέρνησης. Όχι, νομίζω όχι. Όχι. Τουλάχιστον όσον αφορά το Υπουργείο Υποδομών, δεν γνωρίζουμε αν είχε γίνει κάτι. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, κύριε Τάκη, καλό είναι να βγάζουμε και μερικά συμπεράσματα, ανεξάρτητα ποια κυβέρνηση είναι ή ποιος υπουργός, του τι διαχρονικά έχει γίνει για τις κατασκευές. Βέβαια. Και το λέω αυτό, το λέω γιατί από τότε που ήμουν πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου και στη συνέχεια στον υπουργό, προσπαθήσαμε σε μια σειρά από εγκαταστάσεις να γίνουν, να φύγουμε από την οτροπία του κάνω ένα έργο, ένα κτίριο, ακόμη και μια κατοικία και τελειώνει εκεί η ιστορία. Βέβαια, προφανώς. Πρέπει να υπάρχει στη χώρα ένα συγκροτημένο σύστημα που να παρακολουθεί τόσο τη λειτουργία όσο και τη συντήρηση. Αυτό επιχειρήθηκε να γίνει με την ταυτότητα του κτιρίου όταν ήμουν πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Δυστυχώς αυτά που στη συνέχεια υιοθετήθηκαν δεν είναι σε αυτή τη λογική. Δεν γίνονται περιοδικοί έλεγχοι, ακόμη και σε κατοικίες, σε κτίρια κατοικιών, σε πολυκατοικίες δηλαδή, που πλέον πρέπει να γίνει έλεγχος αν πρέπει να κατεδαφιστούν στη χώρα μας. Να κατεδαφιστούν, μάλιστα. Ναι, γιατί ο χρόνος ζωής των υλικών, κυρία Κοραή, είναι πολύ συγκεκριμένος. Και όταν αυτά τα κτίρια τα είπε και πριν, ο συνάδελφος του κ. Χατζηδάκης, τα λέει ο κ. Χαρινέχεια και όλοι οι συνάδελφοι που είναι και πιο ειδικοί από μένα. Γιατί εγώ είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός, αλλά ο χρόνος ζωής των ηλεκτρών είναι πολύ συγκεκριμένος. Αυτό σημαίνει ότι ιδιαίτερα σε αυτά τα κτίρια πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους ελέγχους που πρέπει να γίνουν και στην ενίσχυσή τους. Καταλαβαίνουμε όλοι το πολύ μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα που υπάρχει με αυτού του είδους τις κατασκευές, αλλά εκεί πρέπει πραγματικά λόγω των ιδιαιτεροτήτων που έχουμε στην Ελλάδα και τις σεισμικές δραστηριότητες να συνδράμει, να υπάρχει πρωτοβουλίες και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο ακριβώς πρέπει να γίνει και στις δημόσιες υποδομές. Βέβαια, δηλαδή, γέφυρες, δρόμοι, ακριβώς, όλα αυτά. Ακριβώς. Κάποια επικίνδυνα δηλαδή σημεία των δρόμων. Τα κρίσιμα σημεία. Σχολεία. Ακριβώς. Ναι. Και αν θέλετε ηλεκτρονικά αρχεία που να μπορούμε να επιβλέπουμε αθρηστικά κάθε δήμος, κάθε περιφέρεια, κάθε υπουργείο, κάθε φορέας, δημόσιο ιδιωτικός, τι υποδομές έχει, πώς τις λειτουργεί, με ποιο προσωπικό και ποιος είναι ο φάκελος της συντήρησης πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Ο τακτικός. Έτσι. Από εκεί και πέρα, αν δεν τα κάνουμε αυτά, θα ταλαιπωρούμαστε συνεχώς σε μια χώρα με τέτοιου είδους αθέμητες. Ωραία, πάμε και σε άλλα θέματα. Λοιπόν, πάμε και στα ισοκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε ότι αυτά τα πράγματα, και δεν το λέω έτσι με την πολιτευτική διάθεση. Όχι, καλά κάνετε. Τώρα... Μια τέτοια αιτία έχουν κολλήσει. Και το θέμα δηλαδή
τις επιτήρησης γεφυρών που είχαμε ξεκινήσει με online συστήματα για τις γέφυρες και τις υδρομικές και τις οδικές, αλλά και τα θέματα της επιτήρησης των υποδομών. Γιατί μια σειρά από τέτοιες εγκαταστάσεις όπως το Στέγας του Καλατράβα, όπως εντοπίσατε και εσείς πριν λίγο, δεν είναι σε ένα υπουργείο. Είναι διάσπαρτα σε όλη τη δημόσια διοίκηση, σε όλους τους δήμους, σε όλες τις περιφέρειες. Εδώ και... πριν ο κύριος Χατζηδάκης, κύριε Υπουργέ, μας είπε ότι έβαζαν τους επιστήμονες να υπογράφουν τις μελέτες χωρίς να τις έχουν κάνει για να παραδοθεί το έργο και λοιπά. Τραγικά πράγματα. Σε μια σειρά από εγκαταστάσεις, δεν είναι μόνο. Δυστυχώς. Ωραία. Να το κλείσουμε αυτό για να πάμε στα εσωκομματικά. Βλέπουμε σήμερα, κύριε Σπίρτζη, μια νέα επίθεση από την πλευρά του κύριου Σκουρλέτη κατά του κυρίου, κατά του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Τον λέει πάλι μεταπολιτική, τον λέει ότι δεν μπορεί το κόμμα να είναι προσωποπαγές και διάφορα άλλα, ότι κοροϊδεύουμε τον κόσμο με όλα αυτά. Και εσείς απέχετε αυτή την περίοδο από το ΣΥΡΙΖΑ. Και υπάρχει και ένα ερώτημα. Τελικά αυτοί που πήγαν και ψήφισαν και έκαναν μία επιλογή, δεν γίνονται σεβαστοί στον ΣΥΡΙΖΑ? Εντάξει, νομίζω ότι όσοι είναι σε μία τέτοιου είδους, αν θέλετε, λογική, το πρώτο πρέπει να κάνουν είναι αυτοκριτική του, κύριε Τάκη. Δεν το λέω συγκεκριμένα για τον Πάντο Σκουλέτη, έτσι. Αλλά επικράτησε η αντίληψη του να πάμε άρον-άρον μετά από μια στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, δύο στρατηγικές ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, για την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα. Επιλέχθηκαν οι διαδικασίες να είναι συντετιμημένες, να μην γίνει πολιτικός διάλογος, να μην γίνει αυτοκριτική, να μην δούμε τι οδήγησε το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη στρατηγική ήττα και ποιοι είναι οι λόγοι και οι αιτίες που μας έφεραν σε ένα τέτοιο αρνητικό, με πολύ αρνητικό αποτέλεσμα. Και από εκεί να βγάλει τα συμπεράσματά σου και να διαμορφωθούν και τα πολιτικά ρεύματα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ που θα εκπροσωπούνταν στο τέλος από κάποιον που θα εκπροσωπούσε το πολιτικό ρεύμα αυτό. Αυτό λοιπόν δεν επιλέχθηκε. Πήγαμε σε μια εκλογική διαδικασία απόλυτα σεβαστή σε σχέση με τους δημοκρατικούς τρόπους, όχι απόλυτα σεβαστή σε σχέση με το σκεπτικό. Και εκ των υστέρων βλέπουμε πάρα πολλούς από αυτούς που στήριξαν αυτή τη διαδικασία να παραπονιούνται δίθεν για μεταπολιτική. Ναι. Και το λέω το δίθεν, γιατί αυτό θα φανεί. Νομίζω ότι όταν έχεις μία εκλογή ενός ανθρώπου στη θέση του Πρόεδρου, ενός τρόφου μας, οφείλεις, και νομίζω ότι δεν είναι μόνο για το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, είναι και για το ευρύτερο πολιτικό σύστημα, να του δώσει και κάποιο χρόνο να αποδείξει πραγματικά αν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό που τον εξέλεξαν εκατοντάδες χιλιάδες. Ναι, και να σεβαστεί και την ψήφο των πολιτών. Δηλαδή, αλλιώς τι νόημα έχει ψήφος. Εγώ δεν συμμετείχα από τους μόνοι. Εσείς δεν συμμετείχατε, λέμε για αυτούς που συμμετέχουν. Εδώ, τώρα θα συμμετέχετε. Βεβαίως θα συμμετέχω. Μάλιστα. Δεν συμμετείχε, κύριε Κοραή, μια διαδικασία η οποία, κατά τη γνώμη μου, δεν είχε εκείνα τα πολιτικά χαρακτηριστικά που όφιλε να έχει για τη σοβαρότητα της στιγμής. Μάλιστα. Άρα εσείς τον αναγνωρίζετε τον νέο πρόεδρο. Τον αποδέχεστε. Σε μια δημοκρατική διαδικασία. Δημοκρατικά εκλέχθηκε ο άνθρωπος. Και μάλιστα με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Μάλιστα. Που δεν την περίμενε και κανείς. Βέβαια, συμπεραίνω, κύριε Σπίρτζη, με βάση αυτά που μου είπατε, ότι είστε την ίδια στιγμή της λογικής να μην καθυστερήσει το συνέδριο, όλα αυτά τα όργανα τα οποία έχετε εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσετε και για θέσεις. Συνολικά. Είναι δυνατόν να καθυστερήσει, αν μη τι άλλο, πρέπει αυτοί που πήραν αυτή την απόφαση να τη στηρίξουν. Που σημαίνει ότι μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές πρέπει να υπάρχουν κείμενα, πρέπει να ξεκινήσουν οι προσυνεργειακές διαδικασίες για να πάμε το συντομότερο δυνατό σε μια συνεργειακή διαδικασία. Μέσα στο 2023 να πάτε σε συνέδριο. Γιατί η πλευρά Κασελάκη, η προεδρική, ας πούμε, η νέα προεδρική ομάδα δεν δείχνει να βιάζεται ούτε ο ίδιος ο κ. Κασελάκης. Εντάξει, νομίζω ότι δεν γίνεται ένα συνέδριο και μάλιστα άμα θες να έχεις βαθιά πολιτική διαδικασία πάλι άλλο σε 10 μέρες. Ούτε το προηγούμενο συνέδριο κάναμε 2 μήνες προ συνεδριακή διαδικασία. Κάναμε
αρκετούς περισσότερους. Έξι μήνες. Αυτό που δεν σημαίνει, ακριβώς, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάει και πολύ πίσω. Ναι. Έτσι. Άρα διαφωνείτε με αυτό που είπε σήμερα ο κ. Σκουρλέτης, ότι θα είναι ολέθριο να αναβληθεί το συνέδριο του Νοεμβρίου? Ναι, πρέπει να ξεκινήσουν οι προσυνεδριακές διαδικασίες το Νοέμβριο, αμέσως μετά το διοικητικό. Όχι, όχι. Ο κ. Σκουρλέτης είπε να αναβληθεί το συνέδριο του Νοεμβρίου, δηλαδή να γίνει Νοέμβριο. Εσείς λέτε ότι δεν μπορεί να γίνει το συνέδριο Νοέμβριο, χρειάζεται χρόνο. Αυτά που λες, ναι, πρέπει να γίνονται κιόλας, όχι να τα λέμε μόνο. Αυτό λέμε κι εμείς. Μάλιστα. Ναι, άρα σημαίνει ότι πρέπει να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, να γίνει η Οργανωτική Επιτροπή συνέδριου, να υπάρχουν κείμενα. Να γίνουν διαδικασίες πολιτικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα, να εκλεγούν οι σύνεδροι και συνέχεια πάει συνέδριο. Αυτά που μπορεί, αν ο κ. Σκουλέτης θεωρεί ότι αυτά μπορούν να γίνουν μέσα μία εβδομάδα, τι να πω. Εντάξει. Εγώ εκτιμώ ότι θέλουμε κάποιους μήνες, λίγους μήνες, και σε καμία περίπτωση βέβαια δεν είμαι της λογικής ότι πρέπει να αναβληθούν αυτές οι διαδικασίες. Ναι. Πρέπει να υπάρχει ένα σκληρόφωνο διάγραμμα, αλλά πρέπει να υπάρχει μια βαθιά πολιτική διάγραμμα. Να ρωτήσουμε κάτι που όλοι το λένε στις συζητήσεις. Προσπαθεί η Ομπρέλα, η 53, η εσωκομματική αντιπολίτευση, όπως λέγεται αυτό, να αμφισβητήσει τον κύριο Κασελάκη δια του συνεδρίου, διότι όλοι αυτό λένε. Εντάξει, δεν μπαίνει θέμα, νομίζω, με το καταστατικό που έχουμε, θέμα αμφισβήτησης ενός πρόεδρου που εκλέχθηκε πριν δύο μήνες. Η μάχη, αν θέλετε, τη γνώμη μου που πρέπει να γίνει, που οφείλουμε να δώσουμε όλοι μέσα στο συνέδριο, είναι των διαφορετικών απόψεων με διάθεση σύνθεσης. Και αν θέλετε να το προχωρήσω και παρακάτω, όσον αφορά τη δική μου άποψη, όχι τη σύνθεση μόνο των δυνάμεων που είναι στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τη κατεύθυνση ενιαίας εκπροσώπησης του προοδευτικού κόσμου. Δηλαδή, όχι απλά τη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, με άλλους χώρους του προοδευτικού κόσμου, με προσωπικότητες που έχουν εγκαταλείψει την ενασχόλησή τους με την πολιτική απογοητευμένη, αλλά με την δημιουργία ενός πολιτικού φορέα που τους εμπεριλαμβάνει όλοι. Κύριε Σπίρτζη, ο κύριος Κασελάκης, κατά την άποψή σας, τι πρέπει να επιδείξει? Οι πρώτες δημοσκοπήσεις ήταν κόλαφος. Βέβαια, κατά τη δική μου γνώμη, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και όλη αυτή η εικόνα διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε, τι να κάνει και ένα νέο πρόσωπο μόνο του? Θα έπρεπε όμως κάποια πράγματα να αλλάξει? Έκανε κάποια λάθη το πρώτο διάστημα που είναι σε αυτό το ρόλο του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ? Κυρία Κοραή, δεν πρόκειται να πω κάτι, ακόμη και αν πιστεύω ότι έχει κάνει κάποια λάθη, δεν έχει κάνει, διότι όταν έχουμε την εκλογή του Πρόεδρου πριν λίγες μέρες, το είπα και πριν, πρέπει να έχει και την πίστοση χρόνου εκείνη για να δείξει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τι μπορεί να κάνει, τι προτείνει. Ναι. Δηλαδή, θα μου επιτρέψετε όμως να σας θυμίσω, ναι, αυτό που είπατε, ότι σε μια εβδομάδα δεν βρίσκεις κτίριο και εν πάση περιπτώσει αυτό το συγκεκριμένο σχολείο στο οποίο πήγε τον ΑΜΕΑ είχε δημιουργηθεί επί ΣΥΡΙΖΑ στο συγκεκριμένο, ναι, κτίριο. Τώρα ο κύριος Κασελάκης υποσχέθηκε ότι θα βρει σε μια εβδομάδα. Καλά, τα κλιματιστικά, ναι, δεν είναι και τόσο δύσκολο να τα βρει, προς Θεού. Ένας αρχηγός μπορεί να πάρει την οποιαδήποτε εταιρεία και να πει στείλτε εκεί κλιματιστικά. Αλλά σε ό,τι αφορά το κτίριο, έδειξε μία, του κάνατε και εσείς κριτική. Ναι, δεν ξέρετε την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση, κυρία Κοραή, να σου πω κάτι. Ξέρω ότι δεν κρύβω τα λόγια. Δεν κρύβω. Mm-hmm. Και όταν είναι από κάτι το λέω. Ναι, νομίζω ότι στην αγωνία να εκφράσει κάποια πράγματα έχει προβλήσει κάποια πράγματα που κατά τη γνώμη μου είναι τα χαρακτηρίζουν υπερβολές, έτσι, επίκως. Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσουμε κάτι. Βεβαίως δεν γίνονται. Αλλά και περιμένετε. Και δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα και στην διαδικασία που επιλέχθηκε. Η επικοινωνία ή αν θέλετε όλο αυτό που έχει μπει στην δημόσια σφαίρα να αντικαθιστά την πολιτική για τις πολιτικές προτάσεις. Ερώτημα. Γι' αυτό είναι και αναγκαιότητα να πάμε σε μια πολιτική διαδικασία. Η επικοινωνία είναι εργαλείο. Mm-hmm. Δεν μπορεί να είναι η ουσία
τις πολιτικές κατά την μπροστά έξω. Ερώτημα, κύριε Σπύριζη. Οι ψηφοφόροι του κυρίου Κασελάκη του φώναζαν το βράδυ της εκλογής του, άλλαξε τα όλα. Ο ΣΥΡΙΖΑ με την προηγούμενη πολιτική του πρακτική, ρητορία, στάση κλπ. Έχασε, όπως είπατε και εσείς, στρατηγικά δύο φορές τις εκλογές. Το ερώτημα είναι, πρέπει ο κύριος Κασελάκης να τα αλλάξει όλα, και αυτοί που δεν θέλουν να τα αλλάξει και απειλούν με διάσπαση, εκτιμάτε ότι μπορεί να προχωρήσουν, δηλαδή ότι είναι αναπόφευκτη διάσπαση? Όχι, πιστεύω ότι είναι λάθος η διάσπαση, το είπα και πριν. Όπως είναι και λάθος να μην αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Και μάλιστα πολλά από αυτά ήταν εντοπισμένα και από το προηγούμενο συνέδριο. Και ήταν και αποφασισμένα από το προηγούμενο συνέδριο και δεν άλλαξαν. Δεν άλλαξαν γιατί αρκετοί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελαν να αλλάξουν. Είτε με τον τρόπο τους και με τη στάση τους καθυστερούσαν μεγάλες αλλαγές που έπρεπε να γίνουν, είτε αρνιόταν η κομματική γραφειοκρατία που υπάρχει να εισφέρει στο να διορθωθούν πάρα πολλά πράγματα, είτε δεν πάρθηκαν εκείνες οι αποφάσεις που θα επέτρεπαν στο ΣΥΡΙΖΑ να υλοποιήσει τέτοιου είδους αποφάσεις από το συνέδριο. Και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με μια σειρά από αγγυλώσεις και δογματισμούς που πρέπει να ξεπεραστούν. Δεν μπορεί δηλαδή η όποια μειοψηφία, η κάθε φορά μειοψηφία μέσα στο κόμμα, να μη σέβεται τις αποφάσεις της πλειοψηφίας και να τις σαμποτάρει. Αυτή είναι η δημοκρατική λειτουργία ενός κόμματος. Δεν γίνεται να μην υλοποιούνται αν θέλετε αποφάσεις που σχετίζονται όχι με το άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με την έκφραση της κοινωνίας, του προοδευτικού κόσμου, της κοινωνικής βάσης του ΣΥΡΙΖΑ, το πώς πρέπει να διαμορφωθούν και στο ποιες είναι οι θέσεις, το πρόγραμμα του κόμματός μας. Μάλιστα. Και νομίζω ότι εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα, πώς και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο προοδευτικός κόσμος και τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού κόσμου θα μπορέσουν να κινητοποιήσουν την κοινωνία, τις κοινωνικές δυνάμεις. Ωραία, και κλείνουμε με αυτό, κύριε Υπουργέ. Μάλιστα. Ναι, νομίζω, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ δουλειά σε πάρα πολλές καθυστήσεις και νομίζω ότι δεν οφείλουμε, το έχουμε χρέος, να μην αφήσουμε η Ελλάδα να γίνει Γαλλία ή Ιταλία. Δηλαδή, το δίπολο του πολιτικού συστήματος να είναι μεταξύ συντήρησης και προόδου και όχι να είναι δύο πόλοι μέσα στην δεξιά παράταξη όπως έχει γίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σπίρτζη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα.